του κυρίου Τσουκαλά στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας, διότι όλοι ξέρουμε τη σχέση που είχε με τον κύριο Σιμίτη, με την, και ειδικά στην οχταετία διακυβέρνηση του πρώην του κυρίου Σιμίτη στη χώρα. Και θα αναρωτήσω αν ας πούμε, αυτό σημαίνει έτσι και μια στροφή ας πούμε, προς την σοσιαλδημοκρατία, τέλος πάντων, ή είναι έτσι μια προσπάθεια εναγκαλισμού ψηφοφόρου του Πασόκ, οι οποίοι δεν έχουν έρθει ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Νέδο, καταρχήν ένα σχόλιο για τον κύριο Φορτσάκη και γενικά για το τι αντανακλούν τα ψηφοδέλτια επικρατείας. Πιστεύω πραγματικά ότι τα ψηφοδέλτια επικρατείας αντανακλούν, είναι η προσωποποιημένη έκφραση του κόμματος συνολικά. Τη βλέπεις, ας πούμε, σαν εικόνα. Τι σηματοδοτεί καταρχήν ο κύριος Φορτσάκης? Ο κύριος Φορτσάκης σηματοδοτεί την υπέρτατη υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος ήθελε να βγάλει τα κόμματα έξω από, από το Πανεπιστήμιο. Με πέταξε, ήθελε να πετάξει εμένα και τρεις άλλους δύο βουλευτές μας, όπου πήγαμε στο ΕΚΠΑ και μας είπε ότι κάνουμε αντισυνταγματική δράση. Αντισυνταγματική πράξη. Και εκείνος χρησιμοποίησε το ανεπίτρεπτο. Πρώτον, εφαλτήριο την Βρετανία του ΕΚΠΑ, του πιο ιστορικού ιδρύματος της χώρας, για να μεταπηδήσει εκεί όπου τον είχαν βάλει ήδη πιο μπροστά, δηλαδή εκεί που ανήκε στη Νέα Δημοκρατία, ενώ παρίστανε τον ακομμάτιστο. Ο πολυθεσίτης, μεγαλοδικηγόρος κύριος Φορτσάκης, ο οποίος ήταν και πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙ. Δεν ξεχνάμε τίποτα, περισσότερο όμως να θυμάται ο ελληνικός λαός, το χέρι του προτεταμένο προς φοιτητές, τσακιστείτε έξω από αυτή την αίθουσα να λέει προς τους φοιτητές του. Προς τους φοιτητές του. Αυτό είναι το πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, αυταρχισμός και υποκρισία, μην το ξεχάσετε τις κάλπες. Ποιος είναι ο κύριος τελικά Τσουκαλάς? Ο κύριος Τσουκαλάς είναι ένας διανοούμενος αριστεράς. Πάντα υπήρξε από το Παρίσι μέχρι σήμερα. Υπήρξε σε καμία θέση του Πασόκ και το έχω ξεχάσει? Υπήρξε σε κανένα αξίωμα? Είναι γνωστές οι σχέσεις όμως, κυρία Φωτίου. Σχέσεις μπορεί να έχει και ο κύριος Φορτσάκης με εμάς. Τι σχέση έχει αυτό? Εμείς λέμε αν υπήρξαν σε κρατικές θέσεις. Όπως υπάρχουν όλοι οι άλλοι. Όπως υπήρξε ο κύριος Φορτσάκης. Σε κρατικές θέσεις. Λοιπόν, δεν άνοιξα το στόμα μου όσο μιλάγατε, ακριβώς για να με αφήσετε να μιλήσω. Μετά εγώ, γι' αυτό τα πείθανα. Λοιπόν, δεύτερο. Επομένως λέω ότι είναι ένας μεγάλος διανοούμενος της αριστεράς, σεβαστός σε όλη την Ευρώπη για τις επεξεργασίες και τις θέσεις του και πράγματι σηματοδοτεί αυτό το προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ, της διανόησης της αριστεράς, της γαλλικής αριστεράς, του Μάη του 68, τις σχέσεις με τον Μπουλατζά και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που είπατε. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση πώς είναι δυνατόν σήμερα ένα τεράστια γκάφα ολικής, σχεδόν εγκληματική, που έκανε ο κύριος Σαμαράς σε σχέση με το να παραλληλήσει τους μετανάστες που έρχονται από τον Εύρο. Δηλαδή να τους πει ότι να, αυτοί είναι οι λαθρομετανάστες που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί σκότωσαν τους ανθρώπους στο Σαρλί Εμπντό. Αυτή η δήλωση η οποία ξεσήκωσε τη διεθνή κοινότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ οποία θα όλοι... Θα απαντήσω αμέσως για το ποια είναι η πολιτική μας πάνω στους μετανάστες. Δεν φαντάζομαι να νομίζετε ότι θα διαφύγω ή θα κοιτάξω να το περάσω έτσι, διότι θα σας θυμίσω καταρχήν, θα πω όμως να τελειώσω. Θυμάστε ότι αυτή τη στιγμή σε όλη τη Γαλλία σύσσυμος ο τύπος, ακόμη και ο πιο δεξιός τύπος, κατεδίκασε τη δήλωση αυτή του Πρωθυπουργού. Ένα. Και μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο ότι ο κύριος Κρανιδιώτης του αρέσει, ας πούμε, να τρίβεται στη γλίτσα του Τσοπάνη, για να χρησιμοποιήσω και εγώ μια προσφυλή έκφραση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Τώρα, κυρία Ζαρκαδούλια, το πρόβλημα το μεταναστευτικό δεν το δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ το δημιούργησαν τόσα χρόνια. Πήρανε κανένα μέτρο? Έλυσαν τίποτα? Τίποτα. Και όχι μόνο δεν το έλυσαν. Ακούστε με τώρα. Ακούστε με τώρα. Και λένε τα στελέχη σε όλοι ξέρουν, κύριε Ζαρκαδούλια, να σα ρωτήσω κάτι. Φυλάσσονται τα ελληνικά σύνορα. Πόσες φράχτες, πόσα χιλιόμετρα έχει όλη η παραθαλάσσια γελίτιδα ζώνη της Ελλάδος? Φυλάσσεται από ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν κυνηγημένοι από τον πόλεμο? Φυλάσσεται.
Πέστε μου εσείς. Να τους βάλουμε ναρκοπαίδια. Να τους βάλουμε ναρκοπαίδια. Να τους βουλιάζουμε τα πλοία. Τι να κάνουμε. Ποιος βουλιάζει τα πλοία. Η Ελλάδα. Να ενεργοποιήσουμε. Δεν βουλιάζει η Ελλάδα τα πλοία. Η Ελλάδα ίσα-ίσα που βοηθάει τώρα. Είναι δυνατόν. Τι λέμε εμείς. Να εργοποιήσουν την σύμβαση του 2004 και 2005, την οποία δεν ενεργοποίησαν σε εθνικό δίκαιο οι κυβερνήσεις αυτές. Δηλαδή, τι έλεγε αυτή η σύμβαση, Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Με το φράχτη έλεγε... τι θα κάνετε. Δεν μας ενδιαφέρει ο φράχτης. Έχετε δει το κατεβάσμα. Τώρα θέλετε να μας πείτε για το Δουβλίνο. Είστε χρήσιμοι ηλίθιοι των δουλεμπόρων. Αυτό είστε. Όχι κύριε Νέτ, μην μιλάτε πάνω μου. Ένα λεπτό κύριε Κραμπιώτη να ολοκληρώσει. Δεν θα το κάνει σήμερα. Γιατί είναι και ο κύριος Αμπιάς. Θα σεβαστεί τους κανόνες. Δεν μίλησα καθόλου όσο μιλούσε. Κυρία Φωτίου, κάντε αυτή την τελευταία επισήμανση και να πάμε και στον κύριο Αμπιά. Όχι, δεν είναι η τελευταία μου επισήμανση γιατί θέλω να μιλήσω παραπάνω. Να τελειώσω μετά. Και πάμε ο χρόνο. Έχετε χρόνο, έχετε χρόνο. Πολύ. Έχετε ήδη 5 λεπτά που μιλάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να είσαστε ακριβοδίκαιος όπως είσαστε. Τα μετράω, τα μετράω, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι οι μόνες λύσεις είναι δύο. Πρώτον, η εθνική επικύρωση της οδηγίας 2005 που λέει η χώρα υποδοχής είναι η Ελλάδα και προώθηση στο εσωτερικό. Δεν την επικυρώσαμε. Αυτό που εφαρμόζει η Ιταλία μετά τη Λαμπεντούζα. Αυτό εφαρμόζει, τους πάει όλους στο Μιλάνο και τους προωθεί, τους δίνει χαρτιά και τους πηγαίνει μέσα στην Ευρώπη. Εγώ ήμουνα και στη Λαμπεντούζα και στη Ρώμη πριν καιρό σε 27 χώρες μέλη Ευρωπαϊκές Επιτροπές οι οποίες είπαν αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως αναθεώρηση του Δουβλίνο 2. Είναι δυνατόν να πιστεύουμε όσα δισεκατομμύρια και να μας δώσουν ότι θα κλείσουμε την Ελλάδα ως φλουριό. Αυτό είναι κάτι στο οποίο συμφωνούν βέβαια όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα. Λοιπόν, δεν βλέπω προς τι η αγανάκτηση και η φασαρία. Εμείς δημιουργήσαμε το πρόβλημα. Εμείς δημιουργήσαμε το πρόβλημα που το δημιούργησαν οι κυβερνήσεις του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Ήμαρτον. Αν θα αλλάξουμε πολιτική, μόνο εμείς μπορούμε να την αλλάξουμε την πολιτική με αυτούς τους όρους που όλοι συμφωνούν και στην Ευρώπη. Ευρωπαϊκή λύση λοιπόν για το μεταναστευτικό. Μάλιστα. Όπως και για τη διαγραφή του χρέους. Δεν υπάρχει άλλο. Και μας ρωτήσατε, με ρωτήσατε κύριε Νέδο, θα κάνουμε κυβέρνηση ή θα κοιτάξουμε μια συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν με ρωτήσατε ναι, στην ναι, αρχή. Ναι. Δεν θα υπερφύγω ούτε σε αυτό. Ακούστε να δείτε. Ο ελληνικός λαός σήμερα κατάλαβε ότι έχει καταλάβει και αυτό υποστηρίζει, γι' αυτό βλέπετε και κρατάμε όχι μόνο σαφή τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε πρώτο κόμμα, αλλά διευρύνουμε τη διαφορά και το βλέπετε από τα τελευταία ευρήματα αυτό, δηλαδή πάμε για την αυτοδυναμία, ότι το μείζον θέμα είναι η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Εμείς είμαστε ανοιχτοί να συνεργαστούμε με όποιον λέει διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Ρήτρα ανάπτυξη για την αποπληρωμή, πάγωμα των αποπληρωμής των τόκων για το πρώτο διάστημα και πακέτο διάσωσης της χώρας, κατάργηση των μνημονίων, ευρωπαϊκή θα λύση. Θα κάνετε δημοψήφισμα, αν η Ευρωπαϊκή Λύση. Αυτό δεν είναι η απάντηση σε αυτά που είπα, κύριε Ζαρκαδουλιά. Είναι μια άποψη που είπε ο κύριος Ξηδάκης ότι είναι, επομένως, θα μπορούσε να γίνει δημοψήφισμα. Παρακαλώ. Όποιος αυτά τα πρεσβεύει, βεβαίως να συνεργαστεί μαζί μας. Όποιος δεν τα πρεσβεύει και όχι μόνο δεν τα πρεσβεύει, αλλά τα πολέμησε και μέχρι σήμερα, να ακούσετε τη Νέα Δημοκρατία, χθες ήμουνα με την κυρία Βούλτεψη, λέει ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Το χρέος, δηλαδή τα μνημόνια που μας βάλαν με 120% χρέος, υπάρχει... κουρεύτηκε το 2009, με το 2011, με τον Βενιζέλο. Το καλά, χρέος κυρία και Φωτίου, έφτασε... κατανοητό, 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 αλλά πρέπει να πάμε στον κύριο Αμυρά. Να πάμε κύριε Αμυρά. Κύριε Αμυρά, θα θέσω...